στο jump ball βρίσκονται οι Parker και ο Darnell, με την ΑΕΛ να κερδίσει την κατοχή και την πρώτη επίθεση στη σημερινή ανέμετρηση. Η ΑΕΛ η οποία θα τρέξει στο fast break, κάρφωμα 4-0 με την ΑΕΛ. Παντούρης κλείνεται, βγάζει έξω στον Parker, παίζει το 1-2 με τον Μαυρομάτι και πάει στο τελείωμα. Γρηγόρης Παντούρης στα 39 του το shoot από μακριά μέσα από τον Παναγιώτη Μάρκου. Έδωσε στον Parker με αντίπαλο Πιτάκα στη weak side. Ο Μάρκου για τρεις, εύστοχος. Ωραίο το fast break για την ΑΕΛ με τον Πίγκραμ να σκοράρει στην assist του Νταρνέλ. Να και την πρώτη άστοχη βολή σήμερα. Η ανόρθωση δεν έχει πάει στη γραμμή. Πήραν όμως το επιθετικό rebound οι γηπεδούχοι. Πίγκραμ θα πάρει την προσπάθεια από τη γωνία και θα σκοράρει. 6-75 εύστοχος ο Πίγκραμ, Πόλωνας και ΑΕΚ Αχιλλέας, ενώ το ΕΦΑ Ένωση θα γίνει στις 30 Δεκεμβρίου. Καλάθι τριών πόντων για την ανόρθωση με τον Αντωνιάδη. Μπροστά στο σκορ η κυρία η οποία κάνει και το κλέψιμο. Πάρκερ στο Μάλορι, ξανά σούτ για τρεις και αυτό μέσα. Δύο συνεχόμενα τρίποντα. Εδώ και ένα λεπτό δεν έχουμε καλάθι. Κλέψιμο στο λάθος του Πιτάκα, πάει προς το καλάθι, ξεκίνεται ο Πάρκερ και καρφώνει. Ανόρθωση. Παίρνει το πικ, γίνεται το switch. Ο Παντούρης με mismatch εκμεταλλευτεί τη διαφορά που ύψους που είχε απέναντι στον Μάριο Μονιάδη. Ο πολύ έμπειρος Γρηγόρης Παντούρης και για πρώτη φορά σήμερα διψήφιο προβάδισμα στον αγώνα μας. Γίνεται το κλέψιμο. Fast break για την ΑΕΛ με τον Πιτάκα να σκοράρει στην assist του Πίγκραμ. Πάρκερ. Παντούρης πέφτει, χάνει την μπάλα, κλέψιμο από τον Φενέρ που πάει προς το καλάθι και θα τελειώσει με τον drive παρά την παρουσία εκεί του Πάρκερ. Τάκας κλείνεται, δίνει στον Μονιάδη, αυτό στον Νταρνέλ από μακριά για τρεις, εύστοχος. Στέλνει και φιλή στην κερκίδα. Παντούρης. Η πάσα παρολίγο στο πουθενά, ο Μάρκου έσωσε και έκανε την εκτέλεση από μακριά πετυχαίνοντας το καλάθι τριών πόντων. Μάλορι από 6 μέτρα στο διχτάκι μπάλα, 40-43. Τελευταία στο πρώτο ημίχρονο, Μονιάτης, κλέψιμο από τον Μάλορι. Ο Παντούρης από πολύ μακριά, άστοχο στην λήξη του χρόνου. Κέντρο δεν βιάζεται, παίρνει το πικ, θα πάρει το σιούτ. Μέσα το καλάθι τριών πόντων από τον Μάικολ Μάλορι στο συν 5 η διαφορά για την ανόρθωση. Εκείνο έγινε πριν 5 μέρες. Κοντά στο καλάθι και πάλι ο Νταρνέλ που δείχνει να κάνει ό,τι θέλει. Καλός αμυντικός ο Παντούρης. Νομίζω τι θα κάνει ο Πίγκραμ. Θα ελευθερωθεί με εξαιρετική τρίπλα και θα σκοράρει. Με τον Πίγκραμ. Να βρίσκει δύο εδώ και να σκοράρει ωραία στον αέρα. Άλλαξε και κατεύθυνση το κορμί του. Η ΑΕΛ έτρεχε ένα επιμέρους σκορ 11-2. Πίγκραμ για τρεις μέσα. Μονιάτη θα προσπαθήσει να το ποστάρει. Δεν τον βλέπει ο Αντωνιάδης. Δίνει στον Μάρκου. Μάρκου από τα 6 μέτρα θα σκοράρει. Του κάνει το χατήρι. Μάλορι βρίσκει χώρο. Δίνει δεξιά για τρεις ο Μάρκου. Σκοράρει ο Παναγιώτης Μάρκου από την γωνία. 58-58. Τονίδης ΑΕΛ ανόρθωση 58-58. Ισόπαλες οι δύο ομάδες με το τέλος της τρίτης περίοδου. Πάει να γίνει το λάθος, γίνεται. Η ΑΕΛ η οποία με την αρχή, με την άρξη της τέταρτης περίοδου κάνει το κλέψιμο και σκοράρει. Δέχεται την τάπα ο Πίγκραμ, κλέβουν τις ανόρθωσες που τρέχουν. Ο Παντούρης 3-2-2. Παντούρης βγάζει έξω στον Πάρκερ για τρεις. Εύστοχος ο Μάλορι ήταν, διορθώνω. Στοιχείο αυτό το μοναδικό άσχημο στοιχείο της ΑΕΛ σήμερα. Πίγκραμ. Αυτή τη φορά θα πετύχει το καλάθι από μακριά η ΑΕΛ. Παναγιώτη Μάρκου. Ο Μάρκου, ο οποίος έπαιζε πέρσι στον Απόλλωνα. Να το σε δω. Θα πάει προς το καλάθι. Θα σκοράρει ο Μάρκου. Τέταρτη στην πέμπτη θέση. Φενέρ. Καλάθι και φάουλ για τον Αμερικανό της ΑΕΛ. Είναι το πρώτο. Δυσκολεύεται στην εκτέλεση. Είναι άποντο σήμερα. Πάρκερ βάζει μπροστά στο σκορ την ανόρθωση. Πίγκραμ στόχησε. Φενέρ. Είναι το 12ο του. Σιούτ μακρινό από το Πίγκραμ μέσα. Θα απαντήσει η ΑΕΛ με ένα μακρινό σιούτ του Πίγκραμ, ο οποίος αναδεικνύεται σε MVP στο τελευταίο δεκάλεπτο. Επίσης όμως επίτηδες αστόχησε ο Μάλορι για τρεις. Το επιθετικό rebound μέσα. Το καλάθι από τον Μάλορι. Η ανόρθωση η οποία ψάχνει να βγάλει την άμυνα. Νταρνέλ. Πάνε για το κλέψιμο και τα καταφέρνουν της ανόρθωσης.
αντιαθλητικό το φάουλ που δίνεται σε βάρος της ΑΕΛ και τα πάντα έχουν ανατραπεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Μάρκου θα πάει για δύο βολές χωρίς παίχτες γύρω του για το rebound. Πετυχαίνει την πρώτη ευκαιρία να ισοφαρίσει και τα καταφέρνει. Μπάλα. Η ανόρθωση που έχει 6 δευτερόλεπτα θα βγάλει το shoot. Μάλλον θα πάρει την προσπάθεια, άστοχος, Γρήβας κατεβάζει το rebound, 5 δευτερόλεπτα για την ΑΕΛ. Το φάουλ που γίνεται, 2 βολές για την ΑΕΛ με τον Κωνσταντίνο Γρήβα. Στο πρώτο του πέρασμα από την βολή, ο παίχτης που φέτος ξεκίνησε σεζόν στον Απόλλωνα. Άστοχος στην πρώτη, μένουν 4,3 δευτερόλεπτα. Μπορούν, τα σενάρια είναι πολλά. Αν πετύχει τη βολή, δεν ξέρω αν έχουν time out οι δύο ομάδες. Ο Γρήβας, αν πετύχει τη βολή, η ΑΕΛ είναι με την αγκαλιά με την νίκη. Αν όμως αστοχήσει η ανόρθωση, έχει 3 δευτερόλεπτα να κάνει το shoot. Αστοχή, επιθετικό rebound, ο Πίγκραμ για την νίκη από τη γωνία. Άστοχος. Το τέλος του αγώνα, πάμε παράταση. Πριν το προβάδισμά της, Πίγκραμ προσπαθεί να ελευθερωθεί. Κάνει την προσπάθεια, το drive εύστοχος. Πήρε και το pick, ο Πίγκραμ, ο οποίος υποπίεση, εύστοχος. Φενέρ ελευθερώνεται πάρα πολύ ωραία με το δεξί και με το ταμπλό σκοράρι. Στο συν 10 η διαφορά, η ΑΕΛ πάει να καθαρίσει το παιχνίδι. Πάμε και προηγουμένως στο πλην 7 η ανόρθωση, αλλά πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την κυρία. Μάλλορι σκοράρει το πρώτο καλάθι της ανόρθωσης στην παράταση. Εμφάνισή του. Εύστοχη μία για τρεις, η ανόρθωση, εύστοχος Αντωνιάδης. Τα καταφέρει η ΑΕΛ σήμερα, θα μπει στην οκτάδα που είναι ο μεγάλος στόχος. Κλέβει όμως η ανορθώση. Μαυρομάτης δίνει στον Μάλλορι. Αυτός πάει στο καλάθι και σκοράρει. Στους 4 η διαφορά με ένα λεπτό να απομένει. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Φενέρ με αντίπαλο τον Μάρκου. Θα πάρει το σιούτ. Εύστοχος. Ο Φενέρ ο οποίος σκοράρει. Αυτός που τρέχει και πάλι. Μάρκου από τη γωνία για 3. Μέσα και αυτό. Η διαφορά πέφτει ξανά στους 4. 23 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Γρήβας ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα βγάλει έξω στον Φενέρ. Αυτός ψηλά στον Νταρνέλ κάτω από το καλάθι. Σκοράρει ο Νταρνέλ 101-95. Τάκα και η ΑΕΛ θα πάρει την νίκη. Ο Νταρνέλ ο οποίος θα σκοράρει με κάρφωμα το κερασάκι στην τούρτα. 103-95. Μεγάλη νίκη λοιπόν για την ΑΕΛ, η οποία πέτυχε 18 πόντους στην παράταση. Μια σπουδαία νίκη για την ΑΕΛ, η πέμπτη της στο φετινό πρωτάθλημα, 103-95 απέναντι στην ανόρθωση. Μια επικράτηση η οποία φέρνει και μεγάλη χαρά στους φίλους της λεμεσανής ομάδας.